Ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νίκο Παναγιοτόπουλο ομολόγησε ότι η Γερμανία θα στείλει πίσω στην Ελλάδα χιλιάδε παράνομου αλλοδαπού μετά την απόφαση τη κυβέρνηση Σόλτ για μερική αναστολή τη συνθήκη Σέγγεν. Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο ίδιο είπε ότι οι επιστροφέ από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνουν μαζικά παρά τι όποιε ανησυχίε έχουν προκύψει. Δηλαδή δεν θα έρθουν όλοι μαζί στην Ελλάδα, αλλά σε δόσει. Για να έρθουν όμω εδώ σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συμφωνία με το Βερολίνο. Κάποιο πρέπει να εξηγήσει στην κυβέρνηση ότι το πρόβλημα δεν είναι αν όλοι αυτοί οι παράνομοι μετανάστε αντί να έρθουν μαζικά έρθουν τμηματικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να έρθουν καθόλου. Και γιατί αριθμού μιλάμε, Πληροφορίε αναφέρουν ότι πρόκειται για περίπου 100.000 παράνομου αλλοδαπού, που η Ελλάδα του είχε δώσει απλόχειρα άσυλο, με την προοπτική ότι θα πήγαιναν στη Γερμανία. Για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο Νίκο Παναγιωτόπουλος είπε ότι οι επιστροφέ αλλοδαπών από τη Γερμανία που έχουν λάβει άσυλο στην Ελλάδα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και εκεί πάλι προσπάθησε να θολώσει τα νερά, λέγοντα ότι δεν θα υπάρξουν μαζικέ επιστροφέ και ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τι εξελίξει και πω υπάρχει μια γενικότερη πολιτική στροφή στην Ευρώπη προ αυστηρότερου κανόνε στο μεταναστευτικό. Στο μεταξύ όμως όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέτρεπε την είσοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες με το σκεπτικό ότι θα πήγαιναν στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα όμω που στι χώρε αυτέ δεν του θέλουν και θα του επιστρέψουν στον Αποστολέα, δηλαδή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σφοδρά εκτεθειμένη.